Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε σήμερα στο νοσοκομείο. Ένας απολογισμός πεπραγμένων για το τμήμα επειγόντων περιστατικών του 2021, δηλαδή, όταν κανείς βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ξεκινά αυτή η διαδικασία ένταξή του από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, εκτός αν είναι κάτι προγραμματισμένο όπου καταλαβαίνετε τον τρόπο λειτουργίας. Λοιπόν, αλλά μπαίνουν διάφορα θέματα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα τεράστιο υλικό. Επιχειρούσαμε μέχρι πριν από λίγα λεπτά να δούμε, να μοντάρουμε αυτό το υλικό. Αφήνουμε ανοιχτά πάρα πολλά περιθώρια να έχουμε στη συνέχεια και εξειδίκευση αυτών τον οποίο ανέφερε και ο διοικητής, ο κ. Ρουμάνης, αλλά κυρίως, θα λέει κανείς, οι γιατροί του νοσοκομείου. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα, ξεκινώντας από το αυτονόητο, ότι έχουμε υποχρέωση ως άνθρωποι αυτής της οργανωμένης πολιτείας, μιας περιοχής η οποία αναπτύσσεται, ευημερεί, να διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού το νοσοκομείο της Ρόδου, με διάφορες, έτσι αν θέλετε, προσεγγίσεις που γίνονται κατά καιρούς. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν προϋπάρξει δύο πολύ δύσκολα χρόνια ως, αν θέλετε, αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας η οποία προέκυψε, που αναστάτωσε τη ζωή όλων, έφερε σε πρώτη γραμμή, όπως ήταν πάντα, αλλά πολύ πιο έντονα, το θέμα που έχει να κάνει με την υγεία, έδωσε στον κόσμο να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια δημόσια υγεία, να έχεις ένα πυλώνα πραγματικά που διαφυλάσσει την ζωή σου. Καταλάβαμε τις δυσκολίες, χειροκροτήσαμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους δοξάσαμε κατά καιρούς και τους δυσμονήσαμε πολλές φορές σε αυτή την πορεία. Αυτή, αν θέλετε, μια διαχρονική αμαρτία εμπεγμού της κεντρικής πολιτείας, το οποίο συνδυάζεται πάντα και μια άποψη ιδεολογική. Λοιπόν, αυτή η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ όμορφη, μπράβο σε όλους, στοιχεία τα οποία παραδόθηκαν και αφετηρία πολλών συζητήσεων. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα. Πρέπει να σας πω όμως και ακούστε αριθμούς. 28.000 χρησιμοποίησαν πέρσι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Ρόδου. Είναι τρομερός ο αριθμός. Είναι τρομερός ο αριθμός. Με βάση τη στελέχωση του νοσοκομείου, δηλαδή, και τα κενά. Για να διαπιστώσει κανείς ποιες είναι οι παροχές υγείας. Επίσης, έχει στοιχεία ανά την ημέρα ασθενείς, δημογραφικά, σε ποιες κλινικές μπαίνουν, ποιες είναι οι θνητότητες κτλ. Κτλ. Φοβερά στοιχεία. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμο πλέον για τους συναδέλφους που είναι στον έντυπο τύπο, αλλά εμείς δεν θα χάσουμε την ευκαιρία, θα τα δούμε όλα, αν όχι σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα, ξεκινώντας από μια παρουσίαση η οποία έγινε τμηματικά. Στη συνέχεια με τις παρεμβάσεις των γιατρών. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κυρία Αναστασία Καλλιοτζόγλου. Είναι η διευθύντρια της νευρολογικής κλινικής. Έχει να κάνει με την μονάδα η οποία στήθηκε για να εξυπηρετήσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον COVID. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν στην παρουσίαση. Όπως είπε πριν και ο διοικητής, οργανώθηκε, στήθηκε πραγματικά από το μηδέν και ξεκίνησε τη λειτουργία της από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, το Μάρτιο του 2020. Στο διάστημα αυτό νοσηλεύτηκαν 1.271 ασθενείς, οι οποίοι διαγνώστηκαν με μοριακό τεστ PCR για τον ιό SARS-CoV-2 και οι οποίοι είναι όλοι καταχωρημένοι επίσης και στο Εθνικό Μητρό COVID. Από αυτούς, όπως βλέπετε, 788 ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι, οι 378 πλήρως εμβολιασμένοι, οι 105 είχαν λάβει μία δόση μόνο από το εμβόλιο, εφόσον ήταν για το Pfizer ή το Astra, και από τους πλήρως εμβολιασμένους, οι 144 είχαν λάβει και αναμνηστική δόση. Τα νούμερα αυτά, σε ποσοστά, φαίνονται εδώ πιο καλά. Οπότε, ανεμβολίαστοι ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο τμήμα, ήταν το 62%. Πλήρως εμβολιασμένοι ήταν το 29%, 30% και με μερικό εμβολιασμό το 8,2%. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, το νησί εμβολιάστηκε κυρίως με το εμβόλιο Pfizer, της εταιρείας Pfizer, οπότε το 76% των νοσηλευθέντων είχαν λάβει αυτό το εμβόλιο, το 17% είχαν εμβολιαστεί με Johnson και μόλις το 6% με το εμβόλιο της Astra. Από τους πλήρως εμβολιασμένους τώρα, αναμνηστική δόση
έλαβαν μόνο το 30%, ενώ το 70% είχαν τον βασικό εμβολιασμό. Όσον αφορά το φύλο, οι άντρες ήταν το 60% των νοσηλευθέντων, ενώ οι γυναίκες το 40%. Και σχετικά με την έκβαση της νόσου, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, ίαση, που σημαίνει ότι πήραν εξιτήριο και πήγαν σπίτι τους οι ασθενείς, είχαν το 90%. Δυστυχώς απεβίωσαν το 9,2% των νοσηλευθέντων και ένα μικρό ποσοστό παραμένουν ως ενεργά κρούσματα. Πάμε λίγο να δούμε τις ηλικίες. Η μέση ηλικία των νοσηλευθέντων ήταν τα 62 έτη. Στο διάγραμμα βλέπετε όλη την κατανομή ηλικιών, αλλά θα το δείτε καλύτερα στα επόμενα κουτιά, που φαίνονται αναηλικιακή ομάδα ο αριθμός των εισαχθέντων. Λοιπόν, θα αξιοποιήσουμε, παραλαμβάνω, σε μία από τις επόμενες εκπομπές αυτά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν. Έχουν να κάνουν με την μονάδα η οποία στήθηκε, και όχι μόνο δηλαδή. Έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ μεγάλο κύμα της έξαρσης με την πανδημία, με τον COVID. Πολύ θετικά, γιατί δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα εμείς. Λέω και επιμένω ότι έχουν φοβερό ενδιαφέρον τα στοιχεία. Τώρα, πάμε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πάμε να ακούσουμε τι λέει κάποια στοιχεία ως εισαγωγή. Η κυρία Ελένη Τσακίρη είναι νοσηλεύτρια του τμήματος. Ξεκινώντας, μέσα από τις υπηρεσίες της φροντίδας διαμορφώνεται η πρώτη εντύπωση του ασθενή για ολόκληρο το νοσοκομιακό σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στάνταρ της ποιότητας, επιτυχημένο θεωρείται ένα ΤΕΠ όταν σαφώς παρέχει άριστη επίγουσα φροντίδα, αλλά όταν επιπλέον συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας και της φήμης του νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις επισκέψεις στα ΤΕΠ. Πρωταρχικός σκοπός της ανάλυσης ήταν η καταγραφή του συνολικού αριθμού των επισκέψεων στα ΤΕΠ για την αποτύπωση της εικόνας της λειτουργίας, η ανάλυση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την έκβαση των ασθενών αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών, γιατί ανασύρουν ανεπάρκειες ή και ελλείψεις, κυρίως στο ανθρώπινο αντινομικό που στελεχώνει το ΤΕΠ και τα προβλήματα συντονισμού της φροντίδας, όπως είναι η μεγάλη χρόνια αναμονής. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί το σύνολο των εισερχόμενων ασθενών ανά μήνα, ο αριθμός των εισερχόμενων ασθενών ανά ημέρα, πληροφορίες σχετικά με το φύλο, το μέσο όρο των ασθενών, το μέσο όρο ηλικίας και τη θνητότητα. Οι εισαγωγές των ασθενών στις κλινικές, ο αριθμός των τουριστών και των Ελλήνων διακομιδών από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Σχετικά με το υλικό για την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων στα ΤΕΠ, χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία καταγραφής των εισερχόμενων ασθενών από το ιατρικό προσωπικό, όπου αναγράφεται η ώρα και η ημερομηνία προσέλευσης του ασθενή στο τμήμα, τα συμπτώματα ή η διάγνωση, τα δημογραφικά στοιχεία, οι κλινικές πληροφορίες και η έκφαση της φροντίδας. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η καταγραφή και η καταμέτρηση των εισερχόμενων ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των εισερχόμενων ασθενών. Όπως την προβολή. Ναι. Ο συνολικός αριθμός των εισερχόμενων ασθενών ανήλθε στους 28.060, ξεκινώντας με 1.524 ασθενείς τον Ιανουάριο. Ακολούθησε σημαντική αύξηση από τον Μάιο μέχρι και τον Νοέμβριο, κλείνοντας με 2.078 ασθενείς στο τέλος του έτους. Λοιπόν, γρήγορα κάποια στοιχεία, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Ακούστε, 23% του πληθυσμού της Ρόδου ζητά την παροχή επίγουσας φροντίδας από τα ΤΕΠ, δηλαδή το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Καταλαβαίνετε έτσι τον αριθμό, 23%. Αυτό έχει να κάνει με το 2021. Και βεβαίως και οι ηλικίες 42,5 έτη είναι ο μέσος όρος ηλικίας των εισερχόμενων ασθενών. Δηλαδή το νοσοκομείο, αυτονόητο, ότι χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες. Και βεβαίως είναι εντυπωσιακή αριθμή κατά την θερινή περίοδο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει σημασία γιατί, αν θέλετε, αναδεικνύει και την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν κανείς μετράει αριθμούς, όταν μετράει αριθμούς και διαπιστώνει τα ελλείμματα που υπάρχουν σε προσωπικό, καταλαβαίνει και τη δυναμική, την αποτελεσματικότητα δηλαδή, τις καλές υπηρεσίες προσφέρει έτσι το νοσοκομείο. Βλέπω κάποια στοιχεία γρήγορα. 73,4 εξήλθαμε οδηγίες εξόδου.
Οι υπόλοιποι ασθενείς εισήχθησαν σε κλινικές. Β' παθολογική κλινική 1413, καρδιολογική 638, μονάδα εφραγμάτων 626, Β' χειρουργική 593, ορθοπαιδική 462, Α' χειρουργική 352, ουρολογική κλινική 227. Γιατί έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα το καλοκαίρι που μπαίνουν οι τουρίστες, δεν προσέχουν κτλ. 406 ασθενείς παραπέμφθηκαν στα τακτικά ιατρεία. Επαναλαμβάνω, τα νούμερα του νοσοκομείου της Ρόδου είναι εντυπωσιακά. Λοιπόν, μένουμε. Πάμε γρήγορα να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην παρουσίαση, γιατί παραλαμβάνω, ήταν πολύ μεγάλης διάρκειας. Ο διοικητής του νοσοκομείου της Ρόδου, Γρηγόρης Ρουμάνης. Μέσα από αυτό φαίνεται αφενός με ένα σημαντικό ρόλο του ΤΕΠ, η δουλειά που γίνεται, το πόσο σημαντικό είναι και για τους θερινούς μήνες στο πλαίσιο της τουριστικής περίοδου, η ανάγκη για την καλύτερη οργάνωσή του και επάνδρωσή του. Εμείς δεν θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του. Ξέρουμε ότι ακόμα πρέπει να γίνουν βήματα πολλά για να μπορεί να ανταποκριθεί με ταχύτητα και με ακρίβεια στις απαιτήσεις των προσερχομένων ασθενών. Είτε είναι πραγματικές ασθενείς, είτε είναι εικονικοί ασθενείς, με την έννοια ότι πολλοί τρέχουν, όπως είπατε κι εσείς, να δουν τι παίζεται με την υγεία τους στα ΤΕΠ. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Ήδη η εικόνα του ακτινολογικού εδώ και καιρό χρόνια μεταφέρεται στο επίγοντα. Οι εξετάσεις του μικροβιολογικού και αυτές πλέον ηλεκτρονικά μεταφέρονται στα επίγοντα για πιο γρήγορα. Πολύ σύντομα η διακίνηση αυτή θα γίνεται μέσα του Σωληνικού Ταχυδρομείου. Σημασία έχει ότι ακόμα θέλουμε αρκετά πράγματα και κυρίως όταν αφορά την επάνδρωσή μας για να λειτουργήσουμε ακόμα πιο αποδοτικά. Να ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες για την παρουσίαση που κάνανε. Να ευχαριστήσω το προσωπικό μας για το ενδιαφέρον και την αγάπη του. Μια που βρεθήκαμε εδώ, να πω δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα του νοσοκομείου, που στο μέλλον θα μας δοθεί ευκαιρία να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Λοιπόν, θα το κόψουμε αναγκαστικά. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση που έκανε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, η κυρία Πολύμνια Γαρανού, για τα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με μια γενικότερη λειτουργία των νοσοκομείων της Ρόδου. Παραλαμβάνω, επειδή καμιά φορά κανείς βρίσκει έδαφος, έναν δεδομένο. Το νοσοκομείο χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται στήριξη. Και χρειάζεται στήριξη και το Υπουργείο, όσο έχει να κάνει τη στελέχωση, προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, όπως επίσης χρειάζεται και μια παρέμβαση, ό,τι για να κάνει με την εικόνα. Όμως η παροχή υγείας, με βάση τα στοιχεία τα οποία δίδονται στην δημοσιότητα και αφορούν και την περσινή χρονιά, αλλά και με βάση την εμπειρία όλων, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, είναι πολύ ενθαρρυντικά για όλους μας. Πάμε στην Πολύμνια Γαλανού. Εύχομαι λοιπόν σήμερα που έχει μια ηλιόλουστη μέρα να μην έχει υψηλό κυματισμό και δημιουργήσει ναυτίες όσους ταξιδεύουν. Λοιπόν, καταρχήν οφείλω να συγχαρώ την διοίκηση για τον σχεδιασμό που έκανε. Διότι εάν δεν το καταλάβατε, από το ανεπαρκέστατο μείον 50% νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, βγάλαμε ένα καινούριο τμήμα για το οποίο οι βουλευτές επέρονται ότι τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο διοικητής, αυτοί που έχουν κάνει το σχεδιασμό, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αυτοί που δεν υπάρχουμε, αυτοί που ακόμα έχουμε άδεια του 20, τα κάναμε πάρα πολύ καλά. Τα κάναμε άριστα σαν νοσοκομείο. Τη λέξη νοσοκομείο κρατήστε την, γιατί σήμερα είναι highlight. Αφού προσωπικά ευχαριστήσω τους γιατρούς οι οποίοι δούλευαν χωρίς να πληρώνονται, όταν άλλοι συνάδελφοι πληρώνονται και λείπουν. Εγώ είμαι ΔΣ, αλλά λέω αλήθειες. Οι οποίοι έμεναν μέχρι τις 8 και 9 η ώρα προκειμένου να δουλέψουν τα περιστατικά COVID. Και το κάναν χωρίς να αμείβονται. Οι νοσοκομειακοί ιατροί. Οι ιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου. Λοιπόν, ενός νοσοκομείου που δεν έχει πόρους, αλλά πάει να τους δημιουργήσει τους πόρους. Τους πόρους για ποιους άλλους, άραγε. Εγώ θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Καϊκή, ο οποίος μαζί με την κυρία Βολονάκη και την ομάδα τους αντιμετώπισαν όλα τα περιστατικά COVID. Θα μείνω στους θανάτους. Εμείς θα μείνουμε λίγο, όχι μόνο σε αυτά τα οποία κάναμε, αλλά σε αυτά τα οποία η πολιτεία δεν έκανε. Δεν ασκώ κυβερνητική αντιπολίτευση, αλλά είμαι επιστήμονας, είμαι άνθρωπος και λέω αλήθειες. Και έχω την τιμή
να με έχει εκλέξει το σώμα των γιατρών, το οποίο εκπροσωπώ, για να πω τις αλήθειες και θα τις πω. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με αυτά τα οποία υπόθηκαν και από την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών και βεβαίως τα θέματα που ανοίγει, γιατί ξέρετε, σε λίγο χρόνο μπήκαν αρκετά θέματα στο τραπέζι και το αντιλαμβάνεται καθής εξημών. Τώρα, γρήγορα πάω σε κάποια άλλα ζητήματα, μάλλον σε κάποιες άλλες τοποθετήσεις, για να επιστρέψουμε λίγο αργότερα στην κυρία Γαλανού. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αριστίδη Καΐκη. Είναι παθολόγος και ένα πολύ μεγάλο βάρος ανέλαβαν και αυτοί οι άνθρωποι με την ομάδα η οποία έγινε. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και από εκείνη την τοποθέτηση. Υπάρχει άλλο ένα τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο ανήκει στη μονάδα λοιμόξεων και είναι και τμήμα επιγόντων περιστατικών, των οποίων τα στοιχεία δεν παρουσιαστήκαν, δεν υπήρχαν στην παρουσίαση αυτή, που είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών της μονάδας λοιμόξεων, που αφορά στους θετικούς σε COVID αρρώστους και στους αρρώστους οι οποίοι έχουν ύποπτα συμπτώματα. Ένα σημαντικό λοιπόν ποσοστό της δουλειάς η οποία έγινε στα επίγοντα του νοσοκομείου, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, έχει μεταφερθεί σε ένα ξεχωριστό τμήμα επιγόντων περιστατικών, που γι' αυτό καλύφθηκε, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, από το υστέρημα του προσωπικού του νοσοκομείου. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που θέλω να κάνω σαν παρατήρηση και έχει σημασία ο πληθυσμός της Ρόδου να το συνειδητοποιήσει αυτό, είναι το πόσο μεγάλη αιχμή είχαν τα περιστατικά για τη Ρόδο συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Τον Ιούλιο ξεκινήσαν τα κρούσματα, η αύξηση των κρουσμάτων, και τον Αύγουστο κυρίως είχαμε πρόβλημα με τις νοσηλίες. Μπορεί να μην ήταν στο σύνολό τους οι νοσηλίες και οι θάνατοι τους μήνες του καλοκαιριού, όσοι ήταν τους μήνες τους χειμερινούς, ήταν όμως πάρα πολύ έντονη η αιχμή. Αυτό εμείς στην κλινική το καταλάβαμε στο πετσί μας, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα από μια κλινική φτάσαμε να έχουμε γεμίσει 2,5 κλινικές αρρώστους. Και επίσης πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο σημείωσε και η κυρία Καλιοτζόγλου, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων αλλά και των θανόντων στο κύμα του καλοκαιριού πέρσι ήταν τουλάχιστον 10 χρόνια κάτω από το μέσο όρο ηλικίας του χειμώνα. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και το θέμα που έχει να κάνει με τις διακομιδές. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κάνει ένα θαύμα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αυτή η πραγματικότητα. Έχουν καλύψει και όλα τα κενά στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δηλαδή, όπου υπάρχει κενό στα Δωδεκάνησα, έχει το νοσοκομείο της Ρόδου και στέλνει γιατρό. Από τους πολλούς που έχουμε. Και καλύπτονται σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε ξανά. Πάμε στον κύριο Γιώργο Τριάντο, τον χειρουργό, ο οποίος και αυτός έκανε μια τοποθέτηση σε αυτή την συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούγονταν εδώ και αρκετό καιρό. Ότι μπορεί να έρθει κάποιο τέτοιο έγγραφο. Και πραγματικά ήρθε σήμερα. Διαφέρει πάρα πολύ από εκείνα τα οποία είχαμε ακούσει και τα οποία και εκείνα τα οποία λεγόντουσαν. Είναι ένα χαρτί, το οποίο είναι ένα έγγραφο, το οποίο στην ουσία, χωρίς να προσδιορίζει ευθύνες, χωρίς να προσδιορίζει αμοιβές, χωρίς να προσδιορίζει τίποτα, και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Κλινικής και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ο ασθενής δεν αναφέρεται πουθενά. Μας λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορεί να νοσηλευτεί σε μια ιδιωτική κλινική και να αντιμετωπιστεί εκεί. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το χαρτί είναι μια ευκαιρία για να αποκαλυφθούν πλέον σαφώς ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κόπτονται για το συμφέρον του νοσοκομείου και το συμφέρον του ροδιακού λαού και γενικά του δωδεκανησιακού λαού και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν λύσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου μέσω της αποδυνάμωσης και της προσφοράς και του έργου των γιατρών, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης συγκεκριμένων ιδιωτικών δομών. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι εδώ υπήρχε μια δυσκολία, διότι έπεσε λάθος βίντεο, λάθος σειρά. Έχει να κάνει με την περίφημη υπόθεση που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αυτό που λέει ότι κατά κάποιον τρόπο εντάσσεται η ιστορία της ιδιωτικής, μάλλον τα ιδιωτικά, νοσοκομεία με την ευρύτερη έννοια στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και πώς μπορεί κανείς να μεταφέρεται από το νοσοκομείο της Ρόδου για να χειριστεί σε άλλο νοσοκομείο, ιδιωτικό. Έχει να κάνει με αυτή την ιδεολογική προσέγγιση, αν θέλετε. Οπότε επιστρέφουμε γιατί έπεσε λάθος βίντεο. Πάμε να το βάλουμε στην σωστή θέση, ακούγοντας την κυρία Γαλανού, η οποία κάνει μια εισαγωγή στο θέμα, ότι πολλά έρχονται
όσα απλά έγραφα. Δηλαδή μια διαδικασία που αφορεί μια ανθρώπινη ζωή, αυτό που είπε ο κύριος Τριάντος. Όπου δεν υπάρχει ο ασθενής, δεν υπάρχει η επιθυμία, δεν υπάρχει η βούληση, μπορεί πολύ γρήγορα να τρέξει από το δημόσιο νοσοκομείο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό καταλαβαίνετε είναι και μια καθαρά δηλαδή ιδεολογική προσέγγιση του συστήματος υγείας. Είναι αυτά τα οποία αναγκάζουν πολλές φορές τους γιατρούς να βρίσκονται στον δρόμο. Λοιπόν, και να αντιδρούν λογικά, απολύτως λογικά. Πάμε στην κυρία Γαλανού. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η σύνδεση για να καταλάβετε κι εσείς. Ωραία. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα γνωστοποιούμε ένα πρόβλημα και το αφήνουμε στους κύριους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι προκειμένου να το αναδείξουν. Όμως, ο λόγος για τον οποίο, ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ήθελα να σας. Να παραμείνετε λιγάκι, είναι γιατί σίγουρα όλοι έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις τεράστιες λίστες του νοσοκομείου της Ρόδου σχετικά με τα χειρουργεία και που δεν ασχολούνται οι άρρωστοι, που δεν χειρουργούνται οι άρρωστοι. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι το νοσοκομείο της Ρόδου πέρα από ορισμένες ημέρες δεν σταμάτησε ποτέ η λειτουργία του χειρουργείου της Ρόδου. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος διοικητής, εγώ προσωπικά και σαν Διευθύντρια Αναισθησιολογικού και σαν Σύλλογος έχουμε κάνει αλλεπάλληλα αιτήματα προς τη δεύτερη, είπε προς ενδυνάμωση, έστω και με μετακινήσεις με αυτή την προσωρινή λύση. Να μην πει ο κύριος Ροηλός ότι σας μεταφέραμε, εγώ βρήκα, εγώ υπέδειξα και εκείνος τους μετέφερε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ακούσαμε για τις τεράστιες λίστες, αυτές τις αμέτρητες, τις χιλιομετρικές, τις οποίες εγώ προσωπικά αμφισβητώ τα νούμερα, είναι όχι καθαρές λίστες και είναι όχι καθαρές γιατί αν έχεις μία αναμονή σε μία κλινική 300 περιστατικών και χειρουργείς άλλους 300 που δεν είναι απειλή λίστα, ένα παράδειγμα λέω, αυτή η λίστα δεν θα πέσει ποτέ. Είναι λοιπόν θέμα διαφάνειας. Ποιος ασχολήθηκε με θέματα διαφάνειας στα δημόσια νοσοκομεία? Δεν κάνω κομματική συζήτηση, μισώ την πολιτική. Όμως δεν είμαι βλάκας. Είμαι μεγάλη, δουλεύω 20 χρόνια σαν ειδικευμένη, είμαι μέσα στο νοσοκομείο και βλέπω. Και ενώ λοιπόν και την προηγούμενη εβδομάδα έκανα μία συνάντηση, κάναμε μία συνάντηση με τον κύριο Περιφερειάρχη, στον οποίο ζήτησα βοήθεια, γιατί το θεωρώ τον ανώτατο άρχοντα, ο οποίος πρέπει να γνωρίσει την κατάσταση στο νοσοκομείο, η οποία επιβαρύνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να γίνει περαιτέρω κατανοητό το ότι θέλουμε βοήθεια για να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος. Σήμερα λοιπόν λάβαμε ένα χαρτάκι, διότι αυτό δεν είναι έγγραφο, είναι χαρτάκι. Ένα χαρτάκι λοιπόν από τη δεύτερη ΥΠΕ, όπου τι μας λέει. Μας λέει ουσιαστικά ότι ενώ μιλούσαν για λίστες και λίστες και μάλιστα σε μια τηλεοπτική εκπομπή βγήκε εκπρόσωπος της περιφέρειας να πει χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα να μιλήσει για λίστες, γιατί για λίστες μιλάνε οι νοσοκομιακοί, οι διοικητικοί και όχι οι περιφερειακοί, ότι βρήκαμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα των λιστών. Θα παίρνουμε τους αρρώστους από εδώ και θα τους πηγαίνουμε στο ιδιωτικό τους χειρουργούμε. Ωραίο, ευαίσθητο, πολύ. Σήμερα λοιπόν το χαρτάκι, το οποίο δεν είναι καν έγγραφο, μας λέει ότι τα περιστατικά της εφημερίας θα φεύγουν, θα έρχονται, θα φεύγουν και θα πηγαίνουν να χειρουργούνται στο ιδιωτικό, δεν θέλω να ονομάσω γιατί για μένα είναι ιδιωτικό, είναι ένα το ιδιωτικό. Θα φεύγουν λοιπόν τα περιστατικά της εφημερίας, θα παίρνουν και τους γιατρούς του νοσοκομείου και θα πηγαίνουν στο ιδιωτικό να τους χειρουργούν, γιατί έτσι δεν θα έχουν καμία πρόσθετη αμοιβή, κανένας δεν θα έχει καμία πρόσθετη αμοιβή πέραν της εφημερίας. Και ερωτώ, ζητήσαμε στήριξη του νοσοκομείου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ζητήσαμε αυξήσεις στα μισθολόγια, τα οποία ενώ έχουν εκδικαστεί ότι έχουμε δίκιο, έχουμε δικαιωθεί για τις μειώσεις του 12 από τα δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια, όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται να μας δώσουν αυτά τα οποία μας έχουν παρανόμως παρακρατημένα. Αντί λοιπόν να μας φέρουν βοήθεια στα νοσοκομεία προκειμένου να δουλέψουμε, τι μας λένε?
Λοιπόν, συνδέεται με αυτό το οποίο είδαμε νωρίτερα, αυτό το περίφημο έγγραφο δηλαδή, αυτά τα οποία προσπαθούν να αλλάξουν στον τομέα της υγείας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπόθεση και είναι το μείζον έτσι, για όλους εμάς. Αφορά δηλαδή το σημαντικότερο αγαθό. Τώρα, βλέποντας την κυρία Γαλανού, να αγαπήσετε την πολιτική, γιατί αν δεν την αγαπήσετε, δεν υπάρχει μέλλον. Όλες οι αποφάσεις από την πολιτική λαμβάνονται. Και βεβαίως, αύριο θα είναι από ό,τι μαθαίνω στη Ρόδο και Δηπιάκη ο κ. Ρογλός, για το οποίο σύστημα αυτό που έχει να κάνει με τον ρόλο της περιφέρειας, εννοώ της περιφερειακής διοίκησης, τον είπε δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές αντιθέσεις από όλους, ακόμη και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, τα κρατάμε. Ραντεβού αύριο στις 3 και βεβαίως νομίζω ότι θα έχουμε την ώρα, το χρόνο να μελετήσουμε τις τοποθετήσεις και να επανέλθουμε με το σημαντικότερο για μας που αφορά την εικόνα του νοσοκομείου της Ρόδου. Είναι κορονίδα του νοσοκομείου, πρέπει να το θωρακίσουμε, πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα. Καλώς έπραξα στην ΚΟ, αν και άργησαν και εκεί πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού για αύριο στις 3.